ημερών. Όταν υπάρχουν ανοιχτά μεγάλα μέτωπα, τα εθνικά μέτωπα, τους δύο στρατιωτικούς που είναι στις φυλακές στην Αδριανούπολη και ασχοληθήκαμε και με το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ που αντιποκριθήκατε στο αίτημά μας. Κύριε Υπουργέ, εξισώνετε τους θύτες με τα θύματα και προσπαθείτε να δραπετεύσετε από τις ευθύνες με διακοπή του πρωταθλήματος και από υμνητής του καθεστώτος ο κύριος Σαββίδης έχει γίνει καταζητούμενος. Σας διαβάζω το πρωτοσέλιδο του Φιλελεύθερου τώρα. Εντάξει, τα πρωτοσέλιδα του Φιλελεύθερου είναι πάντοτε, έχουν μια συγκεκριμένη οπτική. Αλλά να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Το τελευταίο διάστημα, φέτος είχαμε ένα πρωτάθλημα που έχει μπει σε διαφορετικές βάσεις. Με κανονισμούς αλλαγμένους από τη FIFA και την UEFA, με αποκομμένο στο μέτρο του δυνατού, όχι αρκετά όσο τα θέλαμε, αλλά αυτό διορθώνεται στην πορεία, με αποκομμένο το σύστημα διαιτησίας από την Ομοσπονδία και από τα συστηματάκια εξουσίας που διαμορφώνανε αυτό που συνηθίζαμε να λέμε παράγκα, γιατί παράγκα είναι ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο υπήρχε και ήταν καθιστοποιημένο, απλά άλλαζε πολλές φορές ιδιοκτήτη. Είχαμε λοιπόν ένα διαφορετικό πρωτάθλημα. Ενδεχόμενα το ίδιο το σύστημα δεν μπορούσε να αντέξει την κανονικότητα. Εγώ κάνω και αυτή την ερμηνεία. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα είδαμε ότι αρχίζουν και συμβαίνουν φαινόμενα τα οποία δεν μας θυμούν. Με καμία σχέση βαρύτητά τους με το παρελθόν. Έτσι. Δηλαδή, συζητάμε για τον τραυματισμό του προπονητή του Ολυμπιακού από πτώση αντικειμένου, όταν προηγούμενα χρόνια μιλάγαμε για τον τραυματισμό του προπονητή του Ολυμπιακού αντίστοιχα στο ίδιο γήπεδο, επειδή μπήκανε μέσα όλος ο κόσμος. Εμείς δεν μπορούσαμε λοιπόν να μένουμε και να βλέπουμε την κατάσταση να περνάει χωρίς να κάνουμε παρέμβαση. Και χωρίς να υποχρεώσουμε τα όργανα του ποδοσφαίρου, τους φορείς του ποδοσφαίρου, να πάρουν και αυτοί τις ευθύνες που τους αναλογούν. Σε όλο τον κόσμο, το ποδόσφαιρο, και το είπε και ο κ. Καρπετόπουλος, πριν έχει τα δικά του όργανα, τα οποία στην Ελλάδα δεν γίνανε ποτέ σεβαστά, γιατί υπήρχαν αυτές οι σχέσεις εξάρτησης ανάμεσα στους μεγάλους συλλόγους και στα όργανα του ποδοσφαίρου. Προσέξτε την επιστολή και πολιτικό σύστημα. Σαφέστατα. Και το πολιτικό καταστημένο. Σαφέστατα, και θα σας πω και παραδείγματα που ζήσαμε και αυτή τη βδομάδα. Σας θυμίζω την επιστολή που έστειλε η FIFA χθες το βράδυ, από την οποία ζητάει από τα αρμόδια όργανα του ποδοσφαίρου να πάρουν μέτρα. Τα αρμόδια όργανα του ποδοσφαίρου δεν είναι η κυβέρνηση. Είναι τα πειθαρχικά του όργανα, τα οποία εμείς καταφέραμε να αποτελούνται από τακτικούς δικαστές, με τα καλά τους και τα στραβά τους. Ξέρετε ποια είναι η θέση μας για τη δικαιοσύνη, ξέρετε και ποια είναι η σχέση μας με τη δικαιοσύνη. Αλλά τέλος πάντων, σε μια δημοκρατία, εχέγγυο για την ευθυκρισία, αποτελούν τακτικοί δικαστές. Τούτη εδώ η κυβέρνηση έφερε στο ποδόσφαιρο. Ευνοούν όμως εμπροκειμένο, από ό,τι ακούστηκε, ευνοούν σκανδαλωδώς τον ΠΑΟΚ, λένε κάποιοι. Κύριε Βασιλιά, ο ΠΑΟΚ φέτος έχει παίξει με μια απόφαση η οποία βγήκε στη μία η ώρα το βράδυ. Πώς άνοιξαν φέτος οι εφορίες, λέει, για να βγουν εισιτήρια. Ο ΠΑΟΚ φέτος έχει παίξει 8 αγώνες και κλεισμένο των θυρών. Δηλαδή, αν δεν ευνοούταν, θα έπαιζε όλο το πρωτάθλημα και κλεισμένο των θυρών. Ήταν από περσινή ποινή όμως. Το κεκλεισμένο έχει αλλάξει η κυβέρνηση, από πέρσι ή έχουν αλλάξει οι τακτικοί δικαστές από πέρσι. Λένε κάποιοι όμως ότι παρά τις προσπάθειες αυτές υπήρχε μια ειδική, ιδιαίτερη σχέση μεταξύ της κυβέρνησης και στελεχών της κυβέρνησης με τον κύριο Σαββίδη. Αυτό που είπε έστω και χαριτολογώντας ο κύριος Τσίπρας, ότι το πρωτάθλημα θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ. Το είπε αυτό. Ότι θα ήθελε, ότι θα του άρεσε. Δεν ξέρουμε ποιο ύφος το είπε αυτό. Έκανε ένα σχόλιο για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Και λέει: δεν πιστεύω ότι θα ερχόταν μετρό. Να δείτε στο τέλος θα πάρει πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ. Εγώ, αν είμαι ο ΠΑΟΚ, θα εκνευριζόμουν με αυτό το σχόλιο, αλλά δεν έχει σημασία. Ο καθένας παίρνει το σχόλιο. Ο καθένας παίρνει όποιο σχόλιο θέλει και κάνει. Ο κ. Τσακαλώτος, για παράδειγμα, που μπορούσε, θα μπορούσε, λέει, να πάει να δει τον αγώνα του ΠΑΟΚ, όχι στη σουίτα δίπλα στον κύριο Σαββίδη. Ή το θέμα με την ΣΕΚΑΠ, το θέμα με ένα πρόστιμο το οποίο δεν έχει σπραχτεί, το θέμα με τα λαθρέα τσιγάρα που δεν έχει διερευνηθεί, θέματα δηλαδή τα οποία δεν έχουν σχέση με, με τον αθλητισμό. Δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Το ένα είναι, αφορά μια ιδιωτικοποίηση που έγινε επί κυρίου Σαμαρά και τα πρόστιμα που η δήλωση του κυρίου Σαββίδη ότι εγώ λειτουργήσα ως λαγός για τις άδειες για να ανέβει το τίμημα. Αυτά που μπλέκουν με το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ θα υπάρχει κατηγορητήριο που σήμερα προφανώς θα βγει από τα όργανα του ποδοσφαίρου για να τιμωρηθεί για αυτά που συνέβησαν στην Τούμπα.
Η κυβέρνηση στην ίδια την απόφαση διακοπής του πρωταθλήματος, στη δικιά μου την απόφαση τη χθεσινή, αναφέρεται στο γεγονός της εισβολής του κ. Σαββίδη. Εάν υπήρχαν αυτές οι σχέσεις. Δεν θα μπορούσατε να κάνετε και διαφορετικά, κακά τα ψέματα. Όχι, γιατί θα μπορούσα να διακόψω το πρωτάθλημα και να πετάξω αετό. Λόγω ακραίων φαινομένων ή λόγω οτιδήποτε. Κατονομάζουμε. Είναι σαφές και από την πρώτη στιγμή. Τι φταίνει όμως οι υπόλοιπες ομάδες. Δεν έχουμε πρόβλημα να έρθουμε σε αυτού του σύγκρουση. Τι φταίνει οι υπόλοιπες ομάδες. Και να σας πω κάτι. Αν είχαμε αυτές τις εξαιρετικές σχέσεις, στο ποδόσφαιρο πάντοτε μιλάω, με αυτό το σύστημα εξουσίας, έτσι, δεν θα κάναμε τον κακό χαμό για να έρθουν τρεις ξένοι αρχιδιαιτητές για να σταματήσει αυτό η ιστορία με τις σκιές και με τις παρεμβάσεις. Ούτε θα ψάχναμε εμείς να βρούμε πώς θα έρθει να λειτουργήσει το βίντεο σαν ρέφερι. Γιατί αν τελικά ελέγχει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και εμείς είμαστε με τον ΠΑΟΚ, θα λέγαμε τι ωραία που λειτουργούν τα πράγματα όπως ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς λοιπόν, επειδή θέλουμε να φύγουν οι σκιές, θέλουμε να υπάρχουν κανόνες. Γι' αυτό δόθηκε μια μάχη. Και να υπάρχουν κανόνες. Για να υπάρξει εναρμονισμός του κανονιστικού πλαισίου της Ελλάδας με το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρώπης, της UEFA και της FIFA. Με προβλήματα, και αυτά τα προβλήματα ζήσαμε στην τελευταία απόφαση για τον ΠΑΟΚ, για την οποία έγινε ο κακός χαμός. Και τέλος πάντων, αν υπήρχε παρέμβαση της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη, γιατί να μην την κάνει από τον πρώτο βαθμό και να την κάνει στο δεύτερο βαθμό. Και να σας πω κάτι. Λένε τώρα κάποιοι ότι υπάρχει από τη μία πλευρά ο Μαρινάκης και υπάρχει από την άλλη πλευρά ο Σαββίδης. Ο κύριος Μαρινάκης ελέγχει κάποια μέσα, τα οποία ασκούν δημήτρατη κριτική στην κυβέρνηση. Εσείς ψάχνατε να βρείτε έναν άνθρωπο ο οποίος μηντιακά θα μπορούσε να ισοφαρίσει, για να χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρικό όρο, αυτή την επίθεση η οποία σας γίνεται από τα μέσα που ελέγχει ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ θα τα πω όλα δημοσθενή. Όπως ακριβώς έχουν. Όπως ακριβώς κάνω 28 χρόνια. Ο στόχος, κατά την άποψή μου, είναι να ελέγξουμε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος πιστεύει ότι μας ελέγχει, για να έχουμε ωφέλη. Και από εκεί και πέρα, να ελέγξουμε και τους οπαδούς τους με τα ψηφαλάκια. Βλέπετε ότι χάνετε εσείς στη Βόρεια Ελλάδα. Λέτε κάτσε να στηρίξω τον ΠΑΟΚ για να πάρω ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία που έχει το πλεονέκτημα εκεί. Ποιος πιστεύει ότι το 2018, μετά από αυτή την κρίση, μετά από όλα αυτά που έχει περάσει αυτή η χώρα, ο κόσμος θα ψηφίσει με το βάση αν είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ. Δυστυχώς και σε κάθε, κόσμος, και σε κάθε περίπτωση. Κοιτάξτε τότε. Δεν είμαστε και αυτοκτονικοί. Δηλαδή, εάν το ερμηνεύουμε έτσι, τότε γιατί να μην πας να κάνεις συμμαχία, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό, που θα ήταν και πιο εύκολο. Άλλωστε, μέχρι πρώτος μας κατηγορούσαν ότι πήγαιναμε μαζί με τον κύριο Μαρινάκη, έτσι δεν είναι? Όντως. Για ποιο λόγο... Όντως. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα. Ναι, η αίσθηση του κόσμου αυτή είναι. Αυτή η αίσθηση του κόσμου είναι ότι υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές. Η αίσθηση του κόσμου, η οποία δημιουργείται και κατευθύνεται από συγκεκριμένα μίντια. Λοιπόν, η αίσθηση του κόσμου δεν με ενδιαφέρει ποια είναι. Εμένα με ενδιαφέρει ποια είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι εδώ και 3 χρόνια προσπαθούμε να φέρουμε κανόνες, όχι με επιτυχία πάντοτε. Εγώ πρώτος βγήκα και είπα φέτος ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Έχουμε πολλά προβλήματα μπροστά μας. Αλλά έχουν μπει βάσεις. Προσέξτε, φέτος καταφέραμε για πρώτη φορά η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, δηλαδή μια ελληνική νομική οντότητα, να διέπεται από τον ελληνικό νόμο. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέμε? Μέχρι πρότινος η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, Με το φερετζέ του αυτοδιοίκητου, δεν διείπεται από τον ελληνικό αθλητικό νόμο. Προσέξτε τώρα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Προσέξτε. Ήταν ο λόγος για τον οποίο είχε γίνει το Brexit για μια μέρα επί κυβέρνηση Καραμαλή. Όταν προσπάθησε. Τι βγαίνει από εδώ? Υπάρχουν ποδοσφαιρικοί παράγοντες, και εσύ τα ξέρεις πολύ καλύτερα, οι οποίοι ήταν μέσα στη διαπλοκή. Με παράγκες, χωρίς παράγκες, κάθετες, οριζόντιες. Από εκεί και πέρα γίνονται κάποιες αλλαγές. Υπάρχει η διοίκηση, έχει το αυτοδιοίκητο το ποδόσφαιρο, όπου και εδώ κατηγορείται ότι ξέρεις κάτι, πότε κοιτάει από εδώ, πότε κοιτάει από εκεί. Αυτή είναι και η κανονισμή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, βέβαια, να υπάρχει αυτοδιοίκητο. Υπάρχει δικαιοσύνη, η οποία βγάζει κάποιες αποφάσεις στη 1 η ώρα το βράδυ και λες, για όνομα του Δούκης Παναγίας, βγάζεις παραμονή ενός αγώνα, μια απόφαση στη 1 η ώρα το βράδυ και είναι τυπωμένα και έτοιμα τα εισιτήρια. Εγώ πιστεύω ότι αν ήθελε να ευνοηθεί μια άλλη ομάδα, και με τον Ολυμπιακό θα γινόταν αυτό και με τον Παναθηναϊκό θα γινόταν αυτό, αλλά γίνεται με τον ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω τον κύριο Υπουργό να το ρωτήσω κάτι. Στα χρόνια της διακυβέρνησής σας, 3 φορές έχουν διακοπεί διοργανώσεις. 2 φορές το πρωτάθλημα και 1 φορά το κύπελλο. Αποτέλεσμα? Τι έγινε και τι σας κάνει τώρα να πιστεύετε ότι με αυτή την 4η διακοπή ότι κάτι θα αλλάξει? Τι είναι αυτό που σας κάνει να το πιστεύετε? Θα διακοπεί όσες φορές χρειαστεί μέχρι να καταφέρουμε να μπουν κανόνες. Αυτό που θέλουμε εμείς τώρα, αυτό που ζητάμε εμείς τώρα, είναι τα αρμόδια όργανα του ποδοσφαίρου να πάρουν την ευθύνη, να καταλήξουν σε 5 βασικούς άξονες, ούτως ώστε η επόμενη
Η επόμενη χρονιά, γιατί γνωρίζετε στον ποδόσφαιρο με τις ιδιομορφίες του και οι αλλαγές κανονισμών, ακόμα και η αυστηροποίηση, ακόμα περισσότερο, δεν μπορούν και να το αποφασίσουμε τώρα, δεν μπορούν να ισχύσουν. Μέχρι πότε θα διακοπεί το πρωτάθλημα, η ποδοσφαιρική αγώνα για το κύπελλο? Μέχρι ότου μπορέσουμε να βρούμε μια λύση και μέχρι ότου να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ηρεμία και θα υπάρχει σύνεση, τουλάχιστον από αυτά βέβαια μετά το Πάσχα. Όσο και να είναι. Εθνικές ομάδες, ποινικό. Και όσο, μάλιστα στην Τούμπα. Όσο και να είναι. Στην Τούμπα με την Ελβετία, δεν παίζουμε. Σημαδιακό, 23 του μήνα. Μετά έχουμε Πάσχα. Μετά έχουμε, ναι, όσο μια ημερομηνία και είναι και μετά το Πάσχα. Όσο και να είναι. Όσο και να είναι. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε. Μα το έχετε ξανακάνει. Τι είναι αυτό που σας κάνει να το πιστεύετε ότι τώρα θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα? Νομίζω ότι τώρα, επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε και εξαιρετική συνεργασία και με τη FIFA και με την UEFA, όλοι θα καταλάβουν τα πράγματα είναι σοβαρά. Και ότι υπάρχει σοβαρά κίνδυνος για Brexit. Και επειδή στο τέλος της ημέρας όλους αυτό που σε ενδιαφέρει είναι τα χρήματα, από την Ευρώπη, εάν θέλουν Ευρώπη, θα καθίσουν σοβαρά για να βάλουμε 5 κανόνες και να σταματήσει αυτή η αηδία. Γιατί ό,τι νόμους και να φέρεις, Πόσες φορές το έχεις ακούσει, για, όχι από την κυβέρνηση σημερινή και από τις προηγούμενες. Ναι, με τη διαφορά ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση και έχει νομοθετήσει και έχει επιτύχει πράγματα. Πράγματα που σας λέω πριν από 3 χρόνια ήταν αδιανόητα. Σας ξαναλέω. Για το νόμο το δικό μας, για το ότι δηλαδή η Ομοσπονδία διέπεται από τον ελληνικό αθλητικό νόμο, υπήρξε Brexit και μετατόπισε η κυβέρνηση Καραμαλή το 2006 σε μια μέρα, νύχτα. Θα πρέπει να ομολογήσουμε, κύριε Υπουργέ, ότι τους ποδοσφαιρικούς παράγοντες στο πολιτικό σύστημα τους έχει χωρίσει. Ο Μαρινάκης είναι ο δικός μας, λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ο Σαββίδης είναι δικός μας. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι και λάθος του πολιτικού συστήματος. Εγώ συνολικά το βάζω. Το πολιτικό και βέβαια σύστημα, το μεγαλύτερο το λάθος του είχε εξουσία. Σύστημα, το αυτό πολιτικό σύστημα, κύριε Παπαδάκη, προσέξτε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Προσέξτε. Και να μένουμε σε αυτό. Αν θέλουμε να γινόμαστε σοφότεροι και να μπορούμε να δούμε πώς διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν τα πράγματα, προσέξτε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Βγαίνει η πρωτόδικη απόφαση για τον ΠΑΟΚ. Όπως ήταν. Το σύνολο του πολιτικού κόσμου της Θεσσαλονίκης. Το σύνολο. Και αυτό είναι η μεγάλη πικρία η δική μου. Βγαίνει και καταδικάζει και βρίζει και φωνάζει και σκούζει. Αλλάζει η απόφαση. Όπως αλλάζει. Δεν κάνω νομική κρίση. Δεν κάνω νομική κρίση. Δεν έχει νόημα να κάνω νομική κρίση. Γι' αυτό έχω βάλει τους τακτικούς δικαστές εκεί πέρα, για να είναι έγκυο ότι η απόφαση είναι αυτή. Και γίνανε όλα τούμπα. Όταν λοιπόν ο πολιτικός, ο βουλευτής, ο υπουργός, λειτουργεί σαν οπαδός και έχει αυτή την αντιμετώπιση, μετά εγώ τι να περιμένω από το παιδάκι? Που λέω ότι μου δημιουργεί το πρόβλημα. Αυτό συμβαίνει και με στελέχη του κόμματός σας. Το ίδιο συμβαίνει. Σας το είπα. Συμβαίνει και με στελέχη του κόμματός σας. Σας το είπα. Για την ακρίβεια, κατά τη γνώμη μου, αλλά ψηφοθυρικά. Ψηφοθυρικά. Εκάστοτε βουλευτή. Και για αυτό το λόγο εμείς κατακρίναμε αμέσως αυτές τις συμπεριφορές. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για τον κύριο Σαββίδη. Όταν κάνει αυτή την μπούκα μέσα, τι θα πω εγώ μετά στον πιτσιρικά το 18 που κάνει τα ίδια πράγματα? Όταν ο ίδιος ο πρόεδρος του. Και προσέξτε, σε ένα γήπεδο που. Ήταν οι ιδανικές συνθήκες, έτσι, οπαδικές. Σε έναν αρχηγό της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ του Βερίνια, ο οποίος πιστεύω ότι θα πρέπει να βραβευθεί ο άνθρωπος. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή, Γιώργο, που είναι πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Πορτογαλία. Κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Μα οι άνθρωποι αυτοί είναι ποδοσφαιριστές, παίζει τη χρονιά τους, ο ιδρώτας τους, ο κόμπος. Κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Πολλοί λένε ότι ίσως βλέποντας ένας και ένας νέος άνθρωπος, έτσι, ότι παρά τις προσπάθειές του που έχει καταβάλει, αποτελέσματα δεν υπάρχουν και έχουμε αυτά τα φαινόμενα, να υποβάλει την παραίτησή του και να του πει, να πάει στον κύριο Τσίπρα και να του πει, κοίταξε ένας Πρωθυπουργέ, εγώ ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα, αυτοί δεν βάζουν μυαλό, ή εγώ δεν είμαι καλός, ή θα πρέπει να βάλεις έναν άλλον με ένα βούρδουλα. Σκεφτήκατε να υποβάλλετε την παραίτησή σας? Πολλοί δεν λένε κάνουμε... ότι θα έπρεπε να την είχε υποβάλει. Γιατί το λένε, δεν το λένε. Γιατί μπήκε ο Σαββίδης? Η αντιπολίτευση το ζήτησε. Θα μπορούσα... Καλά, η αντιπολίτευση ζητάει τις παραίτησεις κάθε και λίγο. Δεν είναι τώρα. Φυσάει διαφορετικά να παραιτηθεί η κυβέρνηση. Τώρα δεν είναι. Και ζητάει εκλογές από την πρώτη μέρα. Αν ασχολιόμαστε με την αντιπολίτευση, ειδικά αυτή την αντιπολίτευση, έτσι, η οποία αρέσκεται σε όλους τους τομείς να παίζει τάβλη και ζάρια, έτσι, σε όλους τους τομείς, εδώ αντιμετωπίζει τα εθνικά ζητήματα με αυτόν τον τρόπο. Τώρα θα μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο. Δεν έχω μεγάλες απαιτήσεις από την αντιπολίτευση. Δεν έχω μεγάλες αξιότητες από την αντιπολίτευση. Από εκεί και μετά, σαφώς θα μπορούσα να σκεφτώ να παραιτηθώ οποιαδήποτε στιγμή
Έτσι, εφόσον δω ότι η μάχη που έχω αποφασίσει να δώσω και θα δώσω, χάνεται. Γιατί δεν κάνετε παρέμβαση, φόρα, για παράδειγμα. Κάνουμε πίσω μόνο για να πάρουμε φόρα. Και το έχουμε πει με όλους τόνους σε όλους τομείς της πολιτικής ζωής. Υπήρχε... Έχουμε καταφέρει πράγματα και στον χώρο του αθλητισμού και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο αθλητισμός. Το τι έχει καταφέρει αυτή εδώ η κυβέρνηση, έτσι, μέσα σε αυτές τις συνθήκες και σε αυτό το ασφιχτικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι αξιομνημόνευτο. Και σας ξαναλέω, αυτά που γίνανε στο ποδόσφαιρο και οι παρεμβάσεις που γίνανε στο ποδόσφαιρο αυτά τα τρία χρόνια δεν είχαν γίνει ποτέ από ιδρύσεως επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Είχατε αυτά τη δυνατότητα, που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Είχατε τη δυνατότητα, ναι, όταν μάθατε ότι το βράδυ μία η ώρα βγαίνει η απόφαση για να γίνει με κόσμο ο αγώνας σε ένα ντέρμπι που όλοι περιμέναν ότι κάτι θα γίνει. Όλοι περιμέναν ότι κάτι θα γίνει και τελικά δυστυχώς έγινε. Είχατε τη δυνατότητα παρέμβασης και να πείτε μισό λεπτό. Θα μας πάρουμε τις πέτρες, παιδιά. Βγαίνει μία απόφαση, μία η ώρα το βράδυ, έστω και αν εκεί συμμετέχουν... Τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου λειτουργούν έτσι. Και θα δείτε και αυτή τη βδομάδα που θα λειτουργήσουν. Εσείς για να προστατεύσετε όμως... Τι να κάνω, τι. Για να προστατεύσετε να κάνω τι. Και τον κόσμο. Πώς βγήκαν και το πρωτάθλημα. Πότε πρόλαβαν και βγήκαν εισιτήρια. Πότε βγήκαν, ήταν ανοιχτές οι εφορίες. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν, αλλά σας λέω. Όλα αυτά είναι λίγο περίεργα. Υπάρχουν ηλεκτρονικά συστήματα, κεντρική σερβερ. Και βγάζουν ηλεκτρονικά τα εισιτήρια. Υπάρχει ηλεκτρονικό εισιτήριο. Πάντως και ο κόσμος του ΠΑΟΚ, να το πούμε και αυτό, έδειξε μια πάρα πολύ καλή συμπεριφορά. Ευτυχώς που δεν έγινε, Γιώργο, κάτι από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Κύριε Υπουργέ, πάντως η άποψη του κόσμου λέει. Δεν είχαμε φέτος ζητήματα βίας μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Εκτός από δύο μεμονωμένες περιπτώσεις. Ξέρετε, ο κόσμος τι λέει. Ότι πολιτικές παρεμβάσεις γίνονται, ότι υπάρχει αυτός ο σφιχτός εναγκαλισμός μεταξύ του πολιτικού συστήματος και ποδοσφαιρικών παραγόντων, οι οποίοι έχουν τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο σας σφιχταγκαλιάζουν. Εσείς έχετε τα δικά σας συμφέροντα και σφιχταγκαλιάζετε ποδοσφαιρικούς παράγοντες. Και τα θύματα είναι αυτοί οι νέοι άνθρωποι. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι άνεργοι, οι οποίοι σκοτώνονται στους δρόμους. Γιατί επεισόδια έχουμε με αυτούς. Μπορεί να μην έχουμε επεισόδια μέσα στο γήπεδο, έχουμε εκτός γήπεδων. Το βράδυ του αγώνα, στο Μοσχάτο, μπήκανε 40 άτομα σε μια καφετέρια που βλέπανε ποδόσφαιρο κάποιοι αεκτζίδες με τον ΠΑΟΚ και τους κάνανε μάμου στο ξύλο και σπάσανε και την καφετέρια. Εντάξει, δεν μπορώ να σχολιάσω τη μητροπολιτική βία. Εγώ μπορώ να σχολιάσω τη βία μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Τα φαινόμενα τη βία. Ο αθλητικός τομέας είναι ένας χώρος που μπορούν να γεννηθούν αυτά τα φαινόμενα και προφανώς φαινόμενα βίας σε μεγαλοπόλεις, αστικές μεγαλοπόλεις, σε μια χώρα που είχε 8 χρόνια ύφεση με 50% ανεργία των νέων, με συγχωρείτε. Αυτά είναι απλή κοινωνιολογία. Κάτι τελευταίο λοιπόν, Σανή, για να κλείσουμε. Γιατί λέτε για την αθλητική ποδόσφαιρο... βία. Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή που παραδείγματος με έπαιρνε ο πατέρας μου από πάρα πολύ μικρό στο γήπεδο και δεν είχε να φοβηθεί τίποτα. Στο γονιό που σήμερα δεν μπορεί να πάρει το παιδί του να πάει στο γήπεδο γιατί φοβάται αν θα γυρίσει στο σπίτι του. Τι έχετε να πείτε σε αυτόν τον άνθρωπο? Ότι δίνουμε τη μάχη για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να μπορεί να πάει με τον παιδί στο γήπεδο, αλλά είναι και ευθύνη όλων μας να δώσουμε το μήνυμα και στις αθλητικές ηγεσίες και σε αυτούς τους προέδρους οι οποίοι θέλουν στρατούς για να εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα πλην των αθλητικών. Μην τους αγκαλιάζετε όμως. Γιατί ποιος τους αγκαλιάζει? Μην τους αγκαλιάζετε. Μην δημιουργείτε την αίσθηση ότι ο Σαββίδης είναι δικός μου και ο Μαρινάκης είναι του Μητσοτάκη. Ο Μελισσανίδης είναι του Γεωργίου. Με αυτές τις ποινές. Ο Αλαφούζος είναι του Παπαδάκη. Με αυτές τις ποινές. Ο κόσμος αυτό πιστεύει. Ο κόσμος πιστεύει ότι οι ποδοσφαιρικοί παράγοντες είναι μοιρασμένοι στα κόμματα. Και πότε τα έχουν καλά με τον ένα και πότε με τον άλλο. Ό,τι τον αφήνουν να πιστέψει. Ενώ εμείς οι αγνοί φιλάθλοι αγαπάμε τη φανέλα. Δεν αγαπάμε ούτε εσάς, το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Επειδή η πλειοψηφία είναι έτσι, πρέπει να απομονώσει αυτούς τους λίγους που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και τις ηγεσίες τους. Μην δίνετε όμως και εσείς τα δικαιώματα. Γι' αυτό φτιάχνουμε κανόνες. Γι' αυτό δίνουμε τη μάχη να φτιαχτούν οι κανόνες. Γι' αυτό για πρώτη φορά υπάρχουν κανόνες. Να σας θυμίσω τον κύριο Ζουράρη. Θα υπήρχε άλλο πλαίσιο. Να σας θυμίσω τον κύριο Ζουράρη. Μέλος της κυβέρνησης. Ο κύριος Ζουράρης, έχουμε και κοινό από κάτω. Λοιπόν, ο κύριος Ζουράρης λοιπόν, έκανε ένα πολύ μεγάλο ατόπιμα, ένα πολύ μεγάλο λάθος. Μέσα στην ειδική του ιδιοσυγκρασία, καταδικάστηκε αμέσως και από μένα και τις δύο φορές που το έκανε. Έτσι, αλλά είναι και δεκτικός κριτικής στο Υπουργικό Συμβούλιο, εγώ του αντίστοιχο σύνθημα από την άλλη πλευρά, το οποίο το θεώρησε και εξαιρετικό. Θα το πείτε? Όχι τώρα. Με ποια ομάδα είναι? Δεν θέλετε να εκδηλώσετε? Είναι γνωστά τα οπαδικά μου αισθήματα, μόνο ότι η ομάδα μου δεν έχει την καλύτερη άποψη για μένα αυτή την περίοδο. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Σίγουρα
Φαγώθηκε σε Ρωμανιά. Εσύ για το ασφαλιστικό, τι να το ρωτήσει τώρα. Όχι. Είναι 40 χρονών, δεν θα πει για σύνταξη. Τι. Να προσθέσω κάτι. Πες το. Από μία μελέτη που έχει γίνει στις Βρυξέλλες, ναι, είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό για όλη την νομοθεσία της Ελλάδος. Στην Ελλάδα, λέει η μελέτη αυτή, το κύριο πρόβλημα δεν είναι η ψήφιση του νόμου. Είναι η εφαρμογή του. Γι' αυτό είπαμε και εμείς αυτό που λέει ο σαφός λαός. Πολλοί νόμοι που ένας νόμος που θα υποχρεώσει να εφαρμόζονται όλοι οι άλλοι. Αυτό το έχει πει ο Ροΐδης. Εδώ και καιρό. Έβλεπε την εκπομπή γι' αυτό. Όταν πήγαινε δημοτικό, με μένα ξύπναγε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Υπουργό που ήταν μαζί μας. Μια μικρή διακοπή και θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι.